Να μην είμαι μόνος. Λαμβάνοντας υπόψη την ιστορία του διαγωνισμού της Eurovision και τη συμμετοχή της ΕΡΤ σε αυτόν, όπως και τον διεθνή χαρακτήρα αυτού του μουσικού, τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού προγράμματος, υψηλών προδιαγραφών και σκληρού ανταγωνισμού, η ομάδα εργασίας που συγκροτήθηκε προκειμένου να γνωμοδοτήσει για τον καλλιτέχνη που θα εκπροσωπήσει την ΕΡΤ στη φετινή 64η διοργάνωση, η οποία θα διεξαχθεί στο Τελαβίβ, ομόφωνα γνωμοδοτεί υπέρ της Κατερίνας Ντούσκα. Η ομάδα εργασίας θεωρεί ότι η κυρία Ντούσκα είναι μια ερμηνεύτρια με ιδιαίτερο ηχόχρωμα, που αναδεικνύει μάλιστα από τις συνθέσεις και τους στίχους που η ίδια υπογράφει. Εκπροσωπεί επίσης ένα σύγχρονο μουσικό ρεύμα που δεν αναπαράγει βιομηχανικά στερεότυπα. Αντίθετα, αφομοιώνει με προσωπικό τρόπο τις επιδράσεις των διαφορετικών κοινωνιών στις οποίες μεγάλωσε και διακρίνεται. Γιάννης Πετρίδης, Φώτης Απέργης, Πέτρος Σαδά, Μαρία Κουφοπούλου και Σοφία Δρανίδου. Μάλιστα. Κατερίνα Ντούσκα, λοιπόν, είναι το πρόσωπο που θα μας εκπροσωπήσει φέτος στη Eurovision. Προτείνω, επειδή την έχουμε στην τηλεφωνική μας σύνδεση, να πάμε να την ακούσουμε λίγο, να τη γνωρίσουμε, να τη συστήσουμε στο κοινό και επιστρέφω σε εσάς, κύριε Παπαδημητρίου. Στο ελληνικό κοινό, κυρία Ντούσκα, συστηθήκατε πριν από περίπου 5 χρόνια. Ανήκετε στη νέα γενιά καλλιτεχνών. Είστε περισσότερο γνωστοί στους μιμένους, θα λέγαμε, της εναλλακτικής μουσικής σκηνής. Πείτε μας ποια ήταν η πρώτη αντίδρασή σας, την κρούση από τους ανθρώπους της ΕΡΤ για την πιθανή εκπροσώπηση στο διαγωνισμό. Καλησπέρα σας καταρχάς. Ήταν μια καθόλου αναμενόμενη πρόταση, νομίζω. Αλλά ήρθα από μια ομάδα πολύ αξιόλογων ανθρώπων, όπως αναφέρατε, από τον κύριο Παπαδημητρίου, από την κυρία Κουφοπούλου, από τον κύριο Πετρί, τον κύριο Απέργη, οι οποίοι έχουν όλοι μια σφαιρική γνώση της μουσικής σήμερα και είχαν το όραμα να κάνουν κάτι το διαφορετικό. Και είναι ένας διαγωνισμός εξάλλου που αγκαλιάζει κάθε, νομίζω, είδος μουσικής, τον κάθε χώρο. Οπότε για μένα ήταν πολύ μεγάλη τιμή προφανώς και πολύ σημαντικό το ότι μου πρότειναν να πω και ένα δικό μου τραγούδι. Αυτό μου έδειξε μια πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μου. Και μιλήστε μας όμως και λίγο για αυτό το τραγούδι. Στίχη, μουσική είναι δική σας? Ναι. Είναι ένα δικό μου τραγούδι. Το έχω γράψει μαζί με τον Λιώνα Βάθιν. Έχει αγγλικούς στίχους, όπως συνήθως γράφω. Και το δουλεύω αυτή τη στιγμή. Σας μιλάω από το στούντιο αυτή τη στιγμή, από το Λονδίνο που βρίσκομαι. Κάνετε πρόβες ηχογραφήσεις? Ναι, κάνουμε την παραγωγή και την ηχογράφηση. Παρακολουθήσατε Eurovision στο παρελθόν, κυρία Ντούσκα? Σας ενδιέφερε αυτή η ευρωπαϊκή γιορτή? Ναι, παρακολουθούσα όπως όλος ο κόσμος. Δηλαδή σίγουρα είχα επαφή με το διαγωνισμό. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κανείς που δεν έχει. Δεν είναι κάτι που το είχα σκεφτεί ιδιαίτερα, αλήθεια είναι, αλλά είναι μια τεράστια πλατφόρμα που δεν αποκλεί, δεν κατακρίνει κανέναν και μου αρέσει πολύ το πώς αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα και δεν ακολουθεί απαραίτητα πάντα τις τάσεις. Είναι ένας απρόβλεπτος διαγωνισμός. Δεν ξέρεις πραγματικά ποτέ τι θα δεις και πώς θα καταλήξω κάθε τι. Οπότε για μένα όλο αυτό είναι πολύ συναρπαστικό αυτή τη στιγμή. Μεγαλώσατε όμως στον Καναδά, ξεκινήσατε την καριέρα σας στην Ελλάδα. Ποια ήταν τα μουσικά ακούσματα που σας επηρέασαν, που σας καθόρισαν? Από το σπίτι σίγουρα ακούγα ελληνική μουσική που άκουγαν τους γονείς μου, αλλά μεγαλώντας στον Καναδά είχα πολλές επιρροές. Είχα πολλά soul ακούσματα, R&B, pop. Νομίζω ότι αυτά, jazz, νομίζω ότι όλα αυτά ακούγονται στα τραγούδια που γράφω και στον τρόπο που ερμηνεύω. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την παρουσία σας απόψε στο κεντρικό δελτίο. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε και καλή δύναμη. Ευχαριστώ. Τώρα,